χθες, κύριε Βασιλάκο, όπως γνωρίζετε κι εσείς, έγινε μια ευρεία σύσκεψη της περιφέρειας Πελοποννήσου, την οποία επικεφαλίστηκε ο ίδιος ο Περιφερειάρχης. Παρίσταντο όλες οι περιφερειακές ενότητες της κλινιατρικής και από τους 5 νομούς, οι οποίοι έδωσαν μια εικόνα το τι συμβαίνει σε κάθε νομό αναλυτικά. Επίσης ήταν εκπρόσωποι από ιδιώτες κτηνίατρους, εκπρόσωποι των κρεοπολών και φυσικά όλοι οι κτηνοτροφικοί σύλλογοι της Πελοποννήσου. Και αρκετοί κτηνοτρόφοι. Τα συμπεράσματα ήταν πάρα... Δηλαδή όλοι άκουσαν, ο κάθε κλάδος ακούστηκε με προσοχή. Ναι. Όσο και από τον κύριο Περιφερειάρχη και από τους περιφερειακούς συμβούλους που ήταν εκεί πέρα. Mm-hmm. Το θέμα, όπως είπαμε, ήταν μια βόμβα. Ναι. Αλλά τώρα είναι τι κάνουμε τώρα. Λοιπόν, το συμπέρασμα είναι ότι θα παλέψουμε όλοι μαζί, με πρόληψη, γιατί καλύτερα να προλαβαίνεις παρά να θεραπεύεις. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, μας είπαν ότι ο κύριος Περιφερειάρχης είχε μιλήσει με τον καινούριο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί και αυτοί, όπως ξέρετε, για 3 μέρες τώρα έχουν αναλάβει, ακόμη δεν έχουν γνωρίσει την καρέκλα τους. Ότι υπάρχει μια ανταπόκριση, ο κύριος Περιφερειάρχης είπε ότι άμεσα 40.000, γιατί τα χρήματα, όπως ξέρετε, δεν υπάρχουν και δεν υπάρχουν εύκολα. Ναι. 40.000 θα διατεθούν για την αγορά φαρμάκων να μοιραστούν στους κτηνοτρόφους για να κάνουμε το ραντισμό. Και ο κύριος Υπουργός του ανακοίνωσε ότι θα καταμειωθούν σε διάστημα 10-15 ημερών 5 εκατομμύρια, τα οποία θα γίνουν συνεργεία από εδάφους για να ρεδιστούν όλοι οι στάβλοι, ανεξαιρέτως. Ναι. Γιατί ήταν ένας κύριος της Δημόσιας Υγείας και είπε ότι το συγκεκριμένο αυτό το κουνούπι δεν το πιάνει ο ροψεκασμός. Δηλαδή, αλλά είναι και προβλήματα, ξέρετε, με τους βιολόγους, με τα μελίσσα, δεν μπορούμε να κάνουμε ροψεκασμούς. Ναι, ναι. 40.000 ευρώ για τη Λακωνία ή και συνολικά για την Πελοπόννησο? Νομίζω για τη Λακωνία σε πρώτη φάση, γιατί η Λακωνία έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Η άλλη, δηλαδή ο νομός Κορινθίας μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιαστεί. Ναι, ναι, ναι. Είχαμε και κάποια κρούσματα, νομίζω, χθες και στη Μεσσηνία εμφανίστηκαν τα πρώτα. Κοιτάξτε, γύρω στα 20 νεκρά ζώα έχουν καταγραφεί στη Λακωνία, 3 στην Αρκαδία και στη Μεσσηνία, δεν ξέρω, περιμένουν τις απαντήσεις σήμερα. Ναι. Έχουν γίνει αιμολυψίες και περιμένω τις απαντήσεις σήμερα από ό,τι είπαν οι αρμόδιοι κτηνίατροι. Μάλιστα. Λοιπόν, και θα τεθεί το θέμα στον ΕΛΓΑ. Κάθε ζώο που θα θανατώνεται, θα βρίσκεται φορέα, θα θανατώνεται και θα αποζημιώνεται. Αυτό θα είπα και χθες, τα έχουμε ζητήσει και εμείς μέσω του ΣΕΚ από το Υπουργείο και το ίδιο και ο κύριος Περιφερειάρχης. 20 ευρώ το μήνα ένα ζώο που θα μπει σε καραντίνα. Κοινό που και αυτή τη στιγμή είναι τους κτηνοτρόφους που θέλουν να μετακινηθούν από τα παιδινά στα ορεινά αυτή τη στιγμή. Αλλά είναι ο νόμος αυστηρός και εκεί θα το κοιτάξουν στο διάστημα μέχρι τη Δευτέρα Τρίτη να δουν τι θα γίνει. Γιατί δεν είναι μόνο στη Λακωνία που θέλουν να φύγουν, είναι και στην Αργολίδα, είναι και στη Μεσσηνία, είναι παντού. Κύριε Βενετζάν, θέλουν να ανέβουν στους θερινούς βοσκόσμους. Ναι, ναι, ναι. Πέρα από τις αποζημιώσεις και τους ψεκασμούς, ο κόσμος τι μπορεί να κάνει, τι πρέπει να κάνει και πώς μπορεί να προφυλαχθεί? Γιατί το θέμα είναι στο εξής. Όταν οι συνάδελφοι κτηνοτρόφοι πάνε στο κτηνιατρίο, το κτηνιατρίο έχει μια λίστα με τα επιτρεπόμενα παρασιτοκτόνα και εντομοκτόνα. Τώρα αυτή τη στιγμή τα επιβαρυνόμαστε από την τσέπη μας. Αλλά είπαν ότι θα κρατήσουμε τις αποδείξεις και μετά θα μπορούμε να πάρουμε τα χρήματα πίσω. Ότι χαλάσουμε για να κάνουμε την πρόληψη αυτή. Αλλά πρέπει να το κάνουμε όλοι, δηλαδή να ρεντίζουμε όλοι που υπάρχουν στάσιμα νερά και... Δηλαδή υγροί και σκιεροί τόποι πρέπει να γίνεται ραντισμός. Και σας ρωτάω γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία και από την πλευρά των καταναλωτών, οι οποίοι ανησυχούν τι θα γίνει. Και από την πλευρά των καταναλωτών, κοιτάξτε, αυτό είπε και ο εκπρόσωπος των καταναλωτών, μην φτάσουμε στην εποχή που για να πάμε να πιάσουμε ένα κοτόπουλο ντυνόμαστε αστροναύτες και με τη Γαλοπούλα ή μετά ο υπουργός που έτρωγε το κοτόπουλο ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Εδώ στη Γαλλία που έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα και στην Ισπανία, λοιπόν, το αντιμετωπίζει διαφορετικά. Μάλιστα. Οπωσδήποτε η κατανάλωση θα περιοριστεί. Ο κόσμος φοβάται. Mm. Αλλά δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Ναι, ναι, ναι. Το είπαμε και χθες. Που καλύτερα αρμόδιοι είναι οι κτηνίατροι να το πούνε αυτά τα πράγματα. Εγώ δεν είμαι επιστήμονας για να ξέρω τόσα πολλά. Αλλά και χθες που είπαν ότι είναι ακίνδυνο και το γάλα και το κρέας. Θα έχουμε σε λίγο και τον κύριο Πεβερέτο, τον πρόεδρο των κτηνοτρόφων. Ναι, θα συζητήσουμε και μαζί του. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Θα ξαναμιλήσουμε σίγουρα. Θα είμαστε πάντα. Ό,τι χρειαστείτε πάντα μαζί σας. Μόνο εγώ μια παράκληση. Οι κτηνοτρόφοι μην περιμένουν και από το κράτος. Να ρεντίζουν οι ίδιοι. Δηλαδή να ψεκάσουν τους σταύλους οι ίδιοι. Και καθαριότητα.